και με ανακοινώσεις που κάναμε, τα είδατε, τα ακούσατε. Θέλω να πιστεύω ότι στην έκκληση της κυρίας που βγήκε πριν, για βοήθεια, για να μπορέσει αυτή που δεν έχει έσοδα να θάψει έναν άνθρωπο που η τροχιά ψάχνει να βρει τους συγγενείς και δεν τους βρίσκει, θα τα αποκριθούμε όλοι. Θέλω να το πιστεύω, γιατί πραγματικά μας έχετε αποδείξει εδώ στο Sky ότι δεν έχει χαθεί η ανθρωπιά. Είναι ένα ανθρώπινο κανάλι και όλοι όσοι είμαστε εδώ, πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι είμαστε άνθρωποι. Θέλω να έχουμε κάποια σημαντικά νέα και να δώσουμε την απάντηση σε αυτή τη γυναίκα πριν, ότι μπορούμε να την βοηθήσουμε να θάψει έναν άνθρωπο που μένει στα ζήτητα και δεν τον θέλουν κάποιοι. Και νομίζω ότι πέρα από όλα αυτά μπορεί να το κάνει αυτό ο ίδιος ο Δήμος, το κράτος. Εκλογές πλησιάζουν, τους δίνεται ένα ερέθισμα. Κλείνοντας, να θυμίσω για την Δανάη Παπά, που παρά τις προσπάθειές μας και παρά τις πληροφορίες που μας δώσατε, δεν βρέθηκε άκρη στις Όλωνες και στην Ομόνια, που απόψε μπήκαμε βαθιά σε μια προσπάθεια να βρούμε μαζί με την Ολυμπία και την Δανάη Παπά 15 χρόνων σήμερα. Τη Δανάη που χάθηκε σε πολύ μικρή ηλικία, σε 12 χρόνια από το μεγάλο Πεύκο, και πολλοί φοβούνται ότι την εκμεταλλεύονται μέσα στην νύχτα. Θα παρακαλούσαμε θερμά για την μικρή Δανάη να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Όπως και για την Ολυμπία, γιατί πήραμε τις πρώτες απαντήσεις και θέλω να πιστεύω και εγώ ότι είναι θετικές σε αυτή τη δεύτερη προσπάθεια. Και να θυμίσω ότι η Ιουλία Κάκνη είναι 47 χρονών. Κάναμε και πριν ανακοίνωση, αλλά δεν είχαμε τη φωτογραφία, τη δείχνουμε τώρα. Σε μια προσπάθεια να πάρουμε μια απάντηση, γιατί η γυναίκα χάθηκε σε τραγική κατάσταση από το δρομοκαίτιο στις 18 Μαΐου. Είναι η Ιουλία Κάκνη, 47 χρονών. Φορούσε τζιν πούστα και μπες μπλούζα όταν χάθηκε. Τη βλέπετε τη γυναίκα αυτή, είχε ανάγκη τη βοήθειά μας, χάθηκε από το δρομοκαίτιο. Με όλα αυτά λοιπόν απόψε τα έντονα που ζήσαμε, μια προσπάθεια που κάνουμε όλοι πάνω απ' όλα σαν άνθρωποι, γιατί αυτό μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε, και με τη σημαντική βοήθειά σας να σας αφήσουμε, είναι η ώρα 2 και 5. Πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε νέα να σας πούμε και για την Ολυμπία που έχει γίνει φίλη όλων μας. Να σε ευχαριστήσουμε και εσάς και σένα, Έφη, και θέλω να είσαι μαζί μας λίγο σε αυτή την προσπάθεια τη δύσκολη, έτσι, για την Ολυμπία. Να σας καληνυχτήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή, εκεί γύρω στις 11. Να είστε λοιπόν όλοι καλά. Ευχαριστούμε. Thank you.